Για προκατασκευασμένο σενάριο και στημένο παιχνίδι, μίλησε σήμερα από την Καλαμάτα ο Πέτρος Στατούλης σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση που απασχολεί τελευταία την Πελοπόννησο, που βρίσκεται στην δίνη των καταγγελιών για υποκλοπές στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, αφήνοντας αιχμές προς διάφορες κατευθύνσεις. Όλο αυτό το σενάριο, το προκατασκευασμένο σενάριο, είχε καθαρός και μόνον μία λογική. Την λογική της πολιτικής εμπλοκής κάποιων που νομίζουν ότι μπορούν να διαφεντεύουν τον τόπο μας. Αρχικά, στο κάδρο των επικρίσεων του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου βρέθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Ελένη Αλιφέρη. Δημιουργήθηκε το πρόβλημα, το γνωστό πρόβλημα των υποκλοπών από την κυρία Αντιπεριφερειάρχη. Μίλησα για στημένο παιχνίδι. Για στημένο παιχνίδι που ήταν γνωστό εδώ και 6 μήνες, που με άφηναν εμένα να έρχομαι στο γραφείο και να συνεδριάζω και να κάνω διάφορες συναντήσεις πάρα πολύ κρίσιμες, χωρίς να είμαι ενήμερος για την πιθανότητα της ανύπαρκτης υποκλοπής. Για μία ακόμη φορά ο Πέτρος Στατούλης έθεσε ζήτημα παραίτησης σε Ελένη Αλιφέρη. Και να παραιτηθεί αν διατηρεί κάποιο ίχνος εντιμότητας και να τηρήσει τη συμφωνία που έκανε μαζί μου και δεν την έκανε με κανέναν άλλο. Τώρα όσον αφορά την αποχώρηση Μαντά από το συνδυασμό του, ο κύριος Στατούλης είδε κάτι άλλο. Ο οποίος θεώρησε ότι θα έπρεπε μετά την επιτυχή εξέλιξη του αναπτυξιακού συνεδρίου να φανεί καλός υπηρέτης απέναντι σε ένα φιλικό του μέσον ενημέρωσης. Ωστόσο, στην συνέχεια, συμπλήρωσε. Δεν μίλησα για κανένα κέντρο, δεν μίλησα για καμία συνωμοσία. Το κυνήγι των μαγισσών δεν με απασχόλησε ποτέ. Κάνω πολιτική αναφορά σε μια πολιτική πραγματικότητα. Για την υπόθεση των καταγγελιών για την υποκλοπή, ο κ. Στατούλης φάνηκε να γνωρίζει πως ο μηχανισμός ήταν παλαιός και οξυδωμένος. Ότι ήταν ένα οξυδωμένο μηχάνημα, οξυδωμένο, παλαιού τύπου. Δεν ξέρω εάν υπήρχε επί νομαρχίας Δράκου ή παλαιότερα ή ακόμα και παλαιότερα, έτσι. Και αυτό νομίζω ότι δίνει την εικόνα των εργαλείων υποκλοπής. Στο κάδρο των αναφορών του κυρίου Τατούλη βρέθηκαν και τα μέσα ενημέρωσης. Εκεί όπου θέλησε να δει εχθρούς την ανάδειξη του θέματος, προαναγγέλλοντας μάλιστα και μηνύσεις. Κάποιοι από τα μέσα ενημέρωσης, για δικούς τους λόγους, θέλαν να δημιουργήσουν το δικό τους αφήγημα. Είναι ένα αφήγημα το οποίο ασφαλώς θέλει να δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση και αφετέρου βέβαια θέλει να δημιουργήσει μια, θα έλεγα, εναλλακτική, ανύπαρκτη πρόταση απέναντι στην περιφέρεια και στην περιφερειακή αρχή που αυτό το χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ ισχυρό. Το όργανο του εγκλήματος όμως που έγινε αφορμή σε κάποιους κακόβουλους να μιλήσουν για τα Τούλης Γκέιτ. Σε κάποιους άλλους για να πούν ότι ο Κοριός είναι ο τάφος, ο πολιτικός τάφος της Νέας Πελοποννήσου και εμέναν προσωπικά. Δεν είπα όλα τα μέσα ενημέρωσης, μίλησα για συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης. Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης? Νομίζω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το πιο προσβλητικό που ακούστηκε αυτό τον καιρό ήταν το Τατούλης Γκέι. Είπα λοιπόν το Τατούλης Γκέι. Είναι ότι πιο συκοφαντικό έχω ακούσει στην πολιτική μου διαδρομή. Είναι ότι πιο ανατριχιαστικό έχει ακουστεί σε αυτή την περιφέρεια. Είναι ακριβώς αυτό που κρύβει και δόλο και πάνω απ' όλα είναι αυτό που οι δικηγόροι μου πήραν την εντολή να προχωρήσουν και να παραπέμψουν την υπόθεση στη δικαιοσύνη. Δεν ασχολούμαι με τα ονόματα, δεν ενδιαφέρουν τους πολίτες τα ονόματα.
Οι πολίτες είναι δέκτες αυτών των πραγμάτων.